μια σκέψη, μια στιγμή, μια ακρότητα του νου, μια συγκυρία, και ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια του, δυστυχώς. Το πιο επικίνδυνο ζώο, ο άνθρωπος. Μην βάλω μου, σε παρακαλώ. Εδίγησου. Εννουμάριο, δώσ' μου. Παίζεις πολύ καλά πάντως. Ποιος σε μάθε να παίζεις έτσι? Μόνη μου, με τους φίλους μου θα είμαι στη γειτονιά. Α, μην σκιζάμε κοντά δηλαδή. Ποιο είναι το σπίτι σου? Τσίνο. Να μου μάθεις και εμένα καμιά ημέρα να παίζω έτσι καλά. Είσαι πολύ καλή. Σεμέλη μου, ζελαλό. Σεμέλη, έλα! Μαμά σου. Πρέπει να πηγαίνεις καλά. Ο μάμα μας φωνάζει, η μάμα μας. Πρέπει να την ακούμε. Χάρηκα που σε γνώρισα. Είσαι πολύ όμορφη. Τι σε λένε τα σύνορα? Σεμέλη! Εφία, που τα τώρα, ακόμα είναι τέτοιο σαν το μάτσο. Άντε αγάπη μου, εσύ τα σύνορα μου σου φωνάζω. Δεν τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Τελειώνεται το απόγευμα. Άντε κάτσε να φάω. Ο παπάς? Έρχεται τώρα. Σου πάρω να πας τώρα, πριν να κρυάνει το φαΐν και να έρθει ο παπάς. Πάνω μου σχέδι. Τσακωθήκεται πάλι με τα άλλα τα μωρά που σε βάλουν τα παραπάνω γκολ. Γιατί είσαι μου τρομένη, αγάπη μου? Είσαι έναν κύριο έξω. Κύριο. Με μια μοτό. Mm.
Ένα που ήθελε να είπε σου καλέ. Είπαμε ότι παίζω πολλά ωραία μάπα. Α, πού ξέρει. Μπορεί να είναι κανένα προπονητή που γυρεύει ταλέντα και να σε πάρει να παίξει στην Εθνική Κύπρο. Ήταν παράξενο. Έτσι εν τούτη. Ήξερε ότι η Μίτσα ήμουν η καλύτερη αθλητρία τη τάξη. Και είχα ένα δάσκαλο γυμναστική, Παναγία μου. Να βγάλετε μου την ψυχή μου. Αποστόλου Σίκου, Αποστόλου Βούρα, Αποστόλου Πίδα. Μ' άφηνε σε ζυγεία. Όχι, μαμά, τούτος ήταν. Τι ήταν? Περίεργος. Α, τι φάει. Γιατί ρε Μιχάλη, τι σημαίνει εσύ δουλειά? Το διάλειμμα σου, παιδού μας το συναφείς. Έτσι γιατί να σας τρώει συνέχεια το διάλειμμα σας. Μίλα, πε κάτι. Νευριάζω σε τσοκού πάνω, α. Γιατί επειδή σου λέω να απαιτήσεις τα δικαιώματα σου. Έκλεισε σου το. Δεν καταλάβω. Δεν γίνεται να τους τρώει τα διάλειμματα τους και κανένας να μην ανοίγει το στόμα του. Ούτε να τους αφήκει να φύγουν νωρίτερα, ούτε overtime τους διά. Μάμα να σου πω για τούτον τον κύριο. Μάμα να σου πω. Έλα κορή, είσαι σπίτι. Θέλω μια χάρη. Θέλω να πάει στο μαχαζί του με χάρη να δεις αν είναι τζαμέ. Πήγαινε τάχα μου ότι είναι να αγοράσεις κάτι, ξέρω εγώ. Απλώς να δεις αν είναι τζαμέ, δουλεύει. Δεν ξέρω. Μπήκα μάσχε με σειδές. Ναι.
Φάνη! 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 Πρέπει να μου δώσεις κλειδιά. Επειδή ήρθα 3 φορές σήμερα. Δεν ήθελα να τα αφήσω έξω να σου τα φάνει κάτι. Και ζουν το τηλέφωνο σου για μου, απάντηνε μου. Το εθωρείς ότι σου χτυπώ. Έλειπα. Είχα το σπίτι να φορτίζεται, δεν είχα μπαταρία. Πού γύριζες πάλι, ήβρες καμιά δουλειά? Όχι ακόμα. Ηρεύκω. Έτσι σχέδιο με σχισμένο τζι. Φόρεσε για μου κανέναν κανονικό μπαντελόνι. Ντύθου καλά. Να μυρίσεις άνθρωπος. Ποιος είναι σε ποια δουλειά να μας εθωρεί έτσι ντυμένος σαν τον αλήτη. Άντε ρε, μαμά, μεν άρκεψες πάλι. Έφερα σου φαΐν. Έφαες? Έπιαζε 100 ευρώ από τον παπά σου και έφερα σου τα. Να έχεις να περάσεις. Πες μου, για το ενίκιο κρατάς? Πες τι μου τον άλλο μήνα. Γιατί γε μου, έτσι της είπαμε και τον περασμένο μήνα. Εντάξει, δέχτηκε να έρθεις να μείνεις και σε εσωτήσεις, ώσπου να έρθει από την Ελλάδα, αλλά έτσι γίνεται. Πρέπει να είσαι και εσύ σωστός με τις υποχρεώσεις σου. Εν είπες ότι έχεις λεφτά να παίρνεις? Ναι, με μια φωτογράφηση. Πέτους να σου τα δώκουν να έχω γλύο, ρε. Εν και γίνεται να σε καθυστερούν, εν και όποτε τους καπνίσει. Έτσι είναι τα περιοδικά, πού να πληρώσουν. Είναι γι' αυτό που μουρμουρώ εγώ να έβρεις μια δουλειά του Χαϊρκού. Να ξέρεις ότι κάθε τέλος του μήνα έχεις ένα μισθό να περάσεις. Με το να βγάλεις φωτογραφίες ποδά και ποτζί, τούτη είναι δουλειά σόη. Κάμε γε μου λεφτά να παντρευτείς. Εγώ ήμουν 17 χρονών που σε έκανα. Πότε να παντρευτείς, πότε να κάνεις κοπελούθια. Πότε να μου δώκεις κλειδί? Θα σου δω. Γιατί? Μπορεί να θέλω να έρχομαι να σου καθαρίζω λίγο να μ' αλείπεις. Είπα σου, θέλω να μπαίνεις μες στο σπίτι, να μάνε είμαι εγώ δαμέ. Γιατί? Φοάσαι αν μπατζέρτο και εύρω καμιά γκόρουδα μέσα να κοιμάται. Πέ μου ρε, φέρνεις κουρούες τα μέσα και φοάσαι αν πάλι εδώ καμιά. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, στο καλό. Είναι ακόμα τώρα ήρθα. Να σου πλύνω τα πιάτα, να σου σφουγγαρίσω λίγο. Μαγεία μου είναι τα ζορκών εν τούτο. Αλλά λίγο να σε φάνει ποντιτζίδα μέσα. Να σου πιάσω τα λερωμένα σου, να σου τα πλύνω. Τελικά να μου δώκεις κλειδί. Είπαμε όχι! Καλά. Έχει θεία η άλλη. Καμιά από τις μέρες να της το πιάω και να κάνω αντικλείδι. Αν πάσε τολμήσεις. Άμα ναι μου διάσαι εσύ, εγώ να βρω τρόπο μόνη μου. Δεν τα έκλεισες την καμάρι σου. Ανοίξε να πιάω τα σεντόνια. Δεν θέλω, άλλαξε τα εγώ. Έβαλες καθαρά. Ναι. Πού είναι τα λερωμένα, γιατί είναι τα υδρά. Τέλειωνε, άνοιξε να συγκυρίσω, να δούμε τι είναι να βρω μέσα τσι. Ρε, δεν θέλω να μπεις τα μέσα, τι δεν καταλαβαίνεις, φύε. Φύε! Πελή εγώ είμαι, που ήρθε να σου καθαρίσω. Έπρεπε να σε αφήσω μόνος σου να βρω μίξεις τα μέσα. Σιούταρε! Σεμέλη! Ήρθε πάλι! Είναι όπου θέλει! Δεν ξέρω! Ναι, φκίσου, μεν πάεις! Μπορεί να κάνει ένας προπονητής και να γυρεύει ταλέντα! Τι αρέσεις του εσύ! Πού ξέρεις! Οπ, καλώς τη φίλη μου. Ήρθες να με δεις. Ναι, πού το ξέρεις. Είσαι προπονητής. Τι είμαι? Ασχολείσαι με μάππαν και γυρεύκεις νέους παίχτες. Ναι, πού το καταλάβεις. Γι' αυτό γυρίζω τις γειτονιές και θωρώ τα μωρά να παίζω. Κοινά που έχουν μεγάλο ταλέντο,
σε νιάροντα και βάλουν τον να παίζουν σε ομάδες. Μεγάλες ομάδες. Επαγγελματικές. Αλήθεια. Ναι, αλλά τούτο είναι μυστικό. Δεν περιμένει να το ξέρει κανένας άλλος. Μόνο εγώ και εσύ. Γιατί ύστερα να το μάθουν οι φίλοι σου να θέλουν να παίξουν και εκείνοι. Ενώ έτσι πράγμα να γίνει σκέτε. Πρέπει να παίζουν μόνο οι καλοί. Κι εγώ είμαι καλή. Οι καλύτεροι. Γίνεται να το πω της μάμας μου. Νομίζω καλύτερα, όχι. Να το ξέρω μόνο εγώ και εσύ. Αλλά είναι το μυστικό μας. Και ύστερα που να παίξεις σε μεγάλες ομάδες, να τις το πούμε, σε ένα χαρί. Να τις κάνουμε μια εκπλήξη. Α? Εντάξει. Συμφωνία. Συμφωνία. Πώς σε λάλλω. Μάριο. Α, όπως το φίλο μου το Μάριο. Ναι, όπως το φίλο σου Μάριο. Έξερα το, κορί. Έξερα το. Εγώ άμα νιώθω κάτι, δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Γι' αυτό που ο κύριος είναι έρχεται σπίτι τα μεσημέρια. Γι' αυτό που αρκεί τις νύχτες. Μη σου μου μείνεις και να δουλέψει παραπάνω. Ναι. Μαμά, αρκείς. Να μου θέλεις. Να σου πω κάτι. Όχι τώρα, θωρείς, μιλώ με τη θεία σου. Πότε να σου πω. Μετά, σε μέλη. Έχω κάτι σοβαρές κουβέντες με τη θεία σου για να μας πάρει ώρα. Άτε, πιένε μέσα. Άτε, σε μέλη, σε δαμπέκομα. Πιένε μέσα, τώρα λάλλουμε. Άτε, τσουκλίτσι την πόρτα. Πέρα μου τώρα, είδες το με την άλλη. Έφυγε από το μαχαζί της. Έμπηκε μέσα στο αυτοκίνητο μαζί της και πού εμποπίασαι. Πού σκάτα έπια, γιατί δεν τους ακολούθησες. Με μου λαλεί σε μένα ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Είδα σαν να φεύγετε μαζί. Μα ποιος μαζί είναι εσύ, τίποτα είδα. Εμπελάρες που λαλείς. Μιχάλη, με μου λαλείς ψέματα. Πες μου τι γίνεται. Πες μου τι συμβαίνει. Τίποτε συμβαίνει, παρέτα με. Πες μου την αλήθεια, Μιχάλη, ποια είναι. Είναι που γυρίσκεται μαζί της. Τίποτε λαλούμε, δεν γυρίσκεται τίποτε, ξεκόλα. Εσύ να ξεκολλήσεις. Αλλιώς θα έρθω στη δουλειά σου και θα τα κάνω όλα λιλίτσα εκεί μέσα. Με διανοηθείς να έρθεις στη δουλειά. Αν δεν μου πεις ποια είναι, ενάρτω σήμερα θέμας. Και θα τις ρωτώ όλες νιάνιαν, ώσπου να μάθουμε ποια κολοτραφκέσαι. Αν κάνεις έτσι πράγμα, να σκοτωθούμε. Λαλώ σου το. Πες μου ποια είναι. Καμιά λαλούμε. Καμιά. Καμιά. Πες μου ποια είναι και να φάγαμε μαζί της. Ωραία, θα έρθει να σου μιλώ. Μιχάλη. Μιχάλη. Μάμα, μπορεί να πάω να παίξω. Μάμα. Πιένε.
Εν είσαι καλά, θέλεις να μείνω. Όχι, φύε! Φύε! Μα είσαι μόνη σου σήμερα. Πού είναι η άλλη? Δεν τους είπα να έρθουν. Καλά έκανες. Άμα παίζεις μόνη σου, γεννήσεις καλύτερα. Σε ποια ομάδα να με βάλεις? Α, δεν ξέρω. Μπορείς να πρέπει να φτιάξεις. Στην πιο καλή. Σε εκείνη να σε βάλω. Μα πού είναι η μαμά σου σήμερα? Σπίτι και κλαίει. Γιατί, τσακώθηκε με τον παπά? Και... να μην σπίρεις σήμερα. Αν πήγες στο δωμάτιο, αν δεν τσέκλεισαν την πόρτα. Είναι καλά. Ούτε εγώ είμαι πολύ καλά σήμερα. Είμαι πολύ λυπημένος. Γιατί? Έφυγε από σπίτι και ξεχάσα τα κλειδιά. Και τώρα δεν μπορώ να μπω σπίτι. Γιατί έφερνεις κλειδάρα? Τηλεφώνησα σε όλους, αλλά... δεν μπορεί κανένας να έρθει. Εγώ θέλω να πω σπίτι μου, αλλά δεν μπορώ να μπω μέσα. Έχω ένα παραθύρι που αφήσα ανοιχτό, αλλά είναι πολύ μικρό. Δεν με χωρεί εμένα μέσα. Πόσο μικρό? Περίπου... τόσο. Εσένα, ας πούμε, αν ήθελες να μπεις μέσα και να μου ανοίξεις, θα σε χωρούσε έναν έντα. Θέλεις? Θέλεις να μπεις και να μ' ανοίξεις και να σε φέρω ύστερα αμέσως δαμέ? Τι λάρεις? Να βοηθήσει το φίλο σου. Δώσ' μου μισό λεπτό να πάρω από τις μάμας μου. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Αφήστε να κλάψει και να γίνει καλά. Σε 10 λεπτά να είμαστε πίσω. Πολλά μεγάλο. Όχι, όχι, άσχε το σε... πρέπει να το βάλεις, γιατί άμα σταματήσει η αστυνομία, θα μας βάλει πρόστιμο. Σεμέλη! Έλα, κόρη. Όχι, δεν είμαι καλά. Έτσι ακούθηκαμε. Έφκαλε με πελή. Αρνήθηκε τα ούλα. Αλλά σου πω, μπορείς να έρθεις που ποδανά προσέχεις τη μετσά. Θέλω να πάω στο μαχαζί του. Μπορώ να την αφήγω μόνη της, μισή ώρα μόνο. Καλά,
Εν έξω τώρα, ζω πεζί μες στα χωράφια με τους άλλους τους μητσούς. Εντάξει, να πάω να τις φωνάξω. Άντε, έλα από εδώ. Σεμέλη! Σεμέλη! Αφήστε το ακόμα λίγο. Το παραθύρο. Να μπεις μέσα, να το κλείσεις και ύστερα να πάεις μπροστά στην πόρτα να μου ανοίξεις. Να τα καταφέρεις, ναι. Γιατί έχεις φωτογραφίες μου μες στο δωμάτιό σου και όσο τες εδώ και. Σεμέλη! Σεμέλη! Σεμέλη, πού είσαι!
Μεσίνη μου, είδατε τη Σεμέλη? Όχι, δεν την είδα. Μαρία μου, εσύ? Όχι, δεν την είδα. Πάντως γίνεται, αφού έπαιζετε μαζί. Είναι έρθει που ποδά σπίτι σας. Είναι έρθει εδώ να σου φωνάξει να βγείτε έξω να παίξετε μάπα μαζί. Όχι. Αφού έτσι μου είπε ότι είναι να βγει έξω να παίξει. Δεν την είδα. Καλά, εσύ που ήσουν. Φεύγει η κόρη σου που το σπίτι και δεν ξέρεις που πάει. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Θέλω να πάω σπίτι μου. Σε λίγο. Θέλω να πάω τώρα. Τώρα γίνεται. Τώρα είσαι φιλοξενούμενο. Πρέπει να σε περιποιηθώ. Ξέρεις πόσο καιρό ονειρεύκομαι τον τη στιγμή. Να σου δείξω το σπίτι μου, το δωμάτιο μου, να σε δω πιο κοντά. Γιατί? Γιατί είσαι πολύ όμορφη. Ξέρεις πόσο όμορφη είσαι. Α? Πάρα πολλά. Γι' αυτό σε εύκολα φωτογραφίες και βάλασε μες στο δωμάτιο μου. Για να θεωρώ κάθε μέρα πόσο όμορφη είσαι. Θέλω να πάω σπίτι μου. Πάρ' με στη μάμα μου. Σε λίγο. Τώρα... να γνωριστούμε παραπάνω. Δεν βρίσκω τη Σεμέλη. Ξεκίνα να γυρίσουμε τις γειτονιές να την έβρουμε. Ξεκίνα, λαλό σου! Είπες σου πάει έξω να παίξει. Και να ρώτησες με ποιον που πάει και πού. Τσακωνούμασταν και την ώρα. Και έγινε στην αφή έτσι χωρίς να ρωτήσεις. Τσακωνούμασταν και την ώρα, Μιχάλη. Δεν είχα τον νου μου στη μίξα. Έλα καήρκα σου τώρα. Έχασες το μωρό μου μέσα στο σέρκα σου και δεν ξέρει κανένας που μπαίνει. Είναι εσύ που φταίεις. Εμ' άφηκες νου. Α, μην προσπάθεις να μου ρίξεις το φταίξιμο εμένα. Εσύ φταίεις. Να μην μπορείς να κουμαντάρεις ένα μωρό και να με κουμαντάρεις εμένα. Με τσακωνείστε τώρα όμως, α. Είναι ώρα του Καυκά, αλήθεια. Προσιλωθείτε να βρούμε το μωρό. Τι σας είπε η αστυνομία? Να βγάλω ένα ανακοίνωση. Να δει που μπόξες τα νέα. Είπετε τους για εκείνον τον τύπο με τη μοτόρα που σας είπαν οι μητσοί. Δεν το σταούλα. Μα για όνομα του Θεού, ρε παιδί μου.
Έρχεται ξένος άνθρωπος μέσα στη γειτονιά και δεν το θωρεί κανένας, μόνο τα κοπελούθκια. Εντάξει, δεν ξέρουμε σίγουρα ότι εκείνος που την έπιασε. Λόγια των μωρών. Απλά μια υποψία. Να σπάσει η κεφάλι μου. Να σπάσει η κεφάλι μου. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Τσέρκι. Κάτω μου να τα σπάσω όλα! Με γλύσεις, κορή. Κάπου είναι ένα κουράγιος. Να την έβρουμε, αλήθεια. Είπε μου το... Είπε μου το τζέντης εδώ κα σημασία. Για ποιο πράγμα? Για και το μαλάκα με τη μοτόρα, είπε μου το. Είπε μου ότι επίεν και μίλησε τη τσέ. Τι ήταν πολλά παράξενο, τι ήταν περίεργο. Τι έχω της εδώ κα σημασία. Είναι εδώ κα σημασία του μωρού μου, κόρη, καταλάβεις. Του μωρού. Ποιος είναι? Η μάνα σου. Άνοιξε! Είπες ότι θα ξαναρχίσω. Ξαναήρθα. Άνοιξε μου. Τελειώνε, κόπηκαν τα σέρκα μου. Άνοιξε μου να μπω μέσα. Φανή μου, έφερα σου ψούμνισμα, μάνα μου. Είναι τα έμεινες και θωρείς με έτσι. Δεν θέλω τίποτα, φιέ. Γιατί? Δεν χρειάζομαι τίποτα, εγώ ράσα από ούλα. Κι εγώ είναι μόνο να τα κάνω τούτα, για σένα που τα πιάσα. Δεν τα θέλω. Πάρ' τα σπίτι σου. Κύριε Λέγησο, μάνα που πάθες, γιατί με αφήνεις να μπω μέσα. Φάνη! Φάνη! Άνοιξε, γεια μου, γιατί με αφήκες έξω. Για όνομα του Θεού, άνοιξε πηλέ μου να σου δω κοντά ψουμνίσματα. Θέλω τη μάμα μου. Μάμα! Ποιος φωνάζει μάμα από μέσα? Φάνη, ποιος είναι σπίτι σου? Ακούετε φωνή μωρού, έχεις μωρό μες στο σπίτι? Μάμα, πού είσαι? Μάμα! Φάνη! Φάνη! Άνοιξε μου! Φάνη, άνοιξε μου! Με φωνάζεις. Μάμα, πού είσαι? Με φωνάζεις, λαλό σου, ακούω εσύ, σιώπα. Θέλω να πάω στη μάμα μου. Σιώπα, αγάπη μου. Πρέπει να καταλάβει ότι είσαι δαμέ. Σιώπα. Πρέπει να καταλάβει κανένας ότι είσαι δαμέ. Σιώπα. 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 Σιώπα.
Σε συναγερμό έχουν τεθεί αρχές για τον εντοπισμό ενός ανήλικου κοριτσιού που λείπει από το σπίτι του από το πρωί. Πρόκειται για τη Σεμέλη Αργυρού, 8 ετών από τη Λευκοσία. Την ώρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρο κολάν, ροζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Έχει ύψος 1,30, καστανάσγουρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Η αστυνομία και η οικογένεια του παιδιού απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή έρθει στην αντίληψή του οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του κοριτσιού να επικοινωνήσει άμεσα με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή να καλέσει στον τετραψήφιο αριθμό 1460. Δεν την έφερε με κάτι. Δεν την έφερε.
Εγώ είμαι ο πρωτότοκος γιος του κυρίου Ιωσήφ Φράγκου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος αξιωματικός για την ανίχνευση του εγκλήματος που συνέβηκε τη δεκαετία του 60. Μία πρωτόγνωρη ιστορία για τα κυπριακά δεδομένα, η οποία έχει καταντήσει να είναι βίωμα και του πατέρα μου και εμέναν του ίδιου, διότι τότε ήμουνα κι εγώ ένα παιδάκι 14 ετών. Ο πατέρας μου ήταν ένας σκληροτράχυλος αστυνόμος. Είχε δει και είχε διαρευνήσει πάρα πολλά εγκλήματα, φόνους συγκεκριμένα στην Κύπρο, αλλά αυτός ο φόνος τον είχε διαταράξει, τον είχε αλλοιώσει. Ο κόσμος ήταν πολύ ταραγμένος, τα παιδιά είχαν περιοριστεί στα σπίτια τους και μάλιστα ο αναφερόμενος δράστης ονομάζεται από τον κόσμο ως ο Δράκος, για πρώτη φορά στα κυπριακά δεδομένα. Και υπήρχε μια τρομοκρατία ανάμεσα στα παιδιά, ένας φόβος, όπου και οι γονείς ήδη τα είχαν περιορίσει στα σπίτια τους για πολύ πολύ καιρό. Το συγκεκριμένο άτομο πλησίασε ένα από τα παιδάκια, στην περίπτωση είναι αυτήν τη συγκεκριμένη ο κοριτσάκι, και μετά που της ανάφερε ότι είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού του μέσα στο σπίτι και κλειδώθηκε έξω, και υποσχόμενος στο παιδί ότι θα της έδινε και ένα σελήνη, κατάφερε να τη βάλει πάνω σε ποδήλατο και να την πάρει περίπου σε μία απόσταση ενός χιλιομέτρου, δύο χιλιομέτρων, όπου και την βίασε με ένα απέσιο και βάρβαρο τρόπο και μετά την σκότωσε. Είχε συνταράξει όλη την κυπριακή κοινωνία. Ήταν ένα μεγάλο έγκλημα και το πρώτο του είδους του, πιστεύω, στην Κύπρο. Η έλλειψη μαρτύρων και άλλα γεγονότα, ανακρίβειες, βοήθησαν στο να αθωωθεί ο κατηγορούμενος, το οποίο προκάλεσε μια ακόμα μεγαλύτερη κατακραυγή στο κοινό της Κύπρου την εποχή εκείνη. Από την στιγμή εκείνη που το έγκλημα αυτό έγινε γνωστό στην Κύπρο, η ζωή των παιδιών είχε αλλάξει κατά παρασάγκας. Δεν ήταν ανέμελα τα παιδιά πλέον, είχαν φοβία και οι γονείς δεν τους επέτρεπαν πλέον να βγαίνουν έξω για να παίζουν και να ασχολούνται. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν θα το ξαναζήσουμε. Ο τρόπος εκείνος, ο ελεύθερος, ο ωραίος, ο ανέμελος και ο ασφαλής. Πλέον δεν υπήρχε ασφάλεια. Όλοι νιώθαμε ανασφαλείς. Η σεξουαλική κακοποίηση είναι η χειρότερη μορφή βίας ενάντια στα παιδιά. Σκοτώνει την παιδική ηλικία και επηρεάζει το υπόλοιπο της ζωής του ατόμου. Δυστυχώς, είναι ένα φαινόμενο συχνό στις μέρες μας και στα πολιτισμένα κράτη. Πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης γύρω στο 2010 έχει καταδείξει ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Υπήρου ένα στα πέντε παιδιά θα βρεθεί αντιμέτωπο με σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση. Στην Κύπρο, παρόλο που θεωρούσαμε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει και αυτή ήταν η αντίσταση που έβρισκα εγώ από την κοινωνία όταν μιλούσα για αυτούς τους αριθμούς, έχει φανεί
από έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2014, ότι στη χώρα μας σε κάποιες μορφές αυτής της κακοποίησης είμαστε πιο κοντά στο 1 στα 4. Στην επιφάνεια καταδεικνύουν παγκόσμια αλλά και στην Κύπρο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ. Δεν υπάρχει κοινοοικονομικό στρώμα, δεν υπάρχει μορφωτικό επίπεδο, δεν υπάρχει εθνικότητα, δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει κουλτούρα. Οι δράστες μπορεί να είναι άτομα ψηλού μορφωτικού επίπεδου, οικονομικής επιφάνειας, επιτυχημένοι στην κοινωνία και στην καριέρα τους. Περισσότερες φορές, ιδίως όσον αφορά μικρά παιδιά, ο δράστης είναι άτομο του στενού οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. Ή μπορεί να είναι πατέρας, συμβίος της μητέρας, παππούς, θείος, φίλος της οικογένειας, παππούς του γείτονα που τα παιδιά πηγαίνουν να παίξουν. Είναι ένα έγκλημα που διέπεται, που περιβάλλεται από μια μυστικότητα. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά να μιλήσουν. Οποιασδήποτε ηλικίας παιδιά, αλλά ακόμα πολύ περισσότερο παιδιά μικρής ηλικίας. Πολύ μικρά παιδιά, που δυστυχώς και αυτά γίνονται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές φορές λόγω νεαρού της ηλικίας δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που συμβαίνει είναι κακό, ιδίως αν προέρχεται από αγαπημένο άτομο, πατέρα, παππού κλπ. Όταν αρχίσουν να καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να το λεκτικοποιήσουν. Είναι τόσο μικρά που δεν ξέρουν τις λέξεις για να αποδώσουν τις πράξεις που γίνονται σε βάρος τους. Υπάρχει το στοιχείο του εκβιασμού και των απειλών του δράστη, έστω και αν είναι πατέρας. Δεν θα σε πιστέψουν αν μιλήσεις, θα πω ότι εσύ το προκάλεσες, θα διαλυθεί η οικογένεια μας, δεν θα έχετε χρήματα να ζήσετε. Η κοινωνία δεν θα σε αποδεχτεί, θα θεωρήσει το καταστρεμμένο παιδί. Όλοι αυτοί οι λόγοι κάνουν ένα παιδί να φοβάται να μιλήσει. Δυστυχώς συναντούμε αυτές τις μορφές βίας, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση σε πολλούς χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, όπως ο χώρος του αθλητισμού, και είχαμε πάρα πολλά παράπονα για τον χώρο του αθλητισμού, ο χώρος των τεχνών, στο σχολείο, αλλά όπως έχω πει, και στην οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό όταν τα παιδιά μας δοκιμάσουν να μας πουν κάτι, να το ακούσουμε. Να είμαστε εκεί, παρόντες, οποιαδήποτε και να είναι τα προβλήματα που έχουμε στην οικογένεια, τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, οτιδήποτε και αν είναι η απασχόλησή μας εκείνη τη στιγμή. Ένα παιδί που έχει παίρνει το θάρρος, γιατί θέλει, χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος για να πει στον γονιό του κάτι τέτοιο, μπορεί να μην ξαναβρει αυτό το θάρρος. Και αν αποθαρρυνθεί, μπορεί να ανακαλέσει αυτό που προσπαθεί να πει. Θυμούμε μία γυναίκα που μου τηλεφωνούσε επανειλημμένα και μου είχε αναφέρει ότι είχε μαρτυρία από το μικρό της παιδί ότι ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα του, και όταν επέμενε ότι έπρεπε να το καταγγείλει, η απάντηση ήταν «Πού θα σταθούμε σαν οικογένεια στην κοινωνία, πώς θα παντρέψω τη μεγάλη μου κόρη?» Και της απάντησα «Μπορείς εσύ να αποφασίσεις ότι ένα από τα παιδιά σου, το μικρό σου, δεν θα ζήσει ποτέ φυσιολογική ζωή?» Ένα παιδί που δεν μιλά, δεν θα πάρει ποτέ πίσω την παιδική του ηλικία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουν τα παιδιά, γιατί από εκεί αρχίζει η αντίθετη μέτρηση, η αντίστροφη μέτρηση. Αρχίζει η αντίθετη πορεία.
Τα άτομα που δεν μπόρεσαν να μιλήσουν, δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν φυσιολογική ζωή. Είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε ενήλικας διαπιστώσει, περιπέσει στην αντίληψη του, ο ίδιος έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές για να αρχίσει η διερεύνηση. Αυτό είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ηθική υποχρέωση του καθενός μας προς το παιδί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτή η κακοποίηση του παιδιού.